και Ρωσία για αγορά μελιού 15 και 20 ευρώ. Συγγνώμη, τότε όλοι πρέπει να γίνονται μελισσοκόμοι. Έτσι, χωρίς να αποτελεί μορφή για το Δήμαρχο. Γιατί η τελευταία κρούση ως υπεύθυνος της Βιμελ ήταν πέρα από τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση που μπορούσαμε να κάνουμε σε έναν φορέα που είχε δείξει ενδιαφέρον από τη Ρωσία. Ήθελε επιπλέον ένα 15% μείωση στην τιμή του μελιού για να προχωρήσουμε στη συνεργασία. Κάτι βέβαια όπως εύλογα καταλαβαίνετε δεν μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, μας ανέφερε κάποια οικονομικά στοιχεία ο Δήμαρχος. Θα ήθελα αυτά να τα είχε κάνει ο κύριος Χρυσόπουλος, να είχε κάνει την αναφορά και περισσότερο ακόμα να είχαν μοιραστεί τα έγγραφα, τα ενημερωτικά αυτά φυλάδια, να βλέπουμε και όχι να παρακολουθούμε και να ακούμε σαν το παραμύθι της γιαγιάς. Δεν ξέρω στα... Παρακαλώ πάρα πολύ, μην αποκαλείτε έτσι την εισήγηση του Δημάρχου. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Συγγνώμη. Ζητά συγγνώμη. Ο σεβασμός υπάρχει. Ο σεβασμός, ανακαλώ. Ανακαλώ. Όχι. Δήμαρχε, ανακαλώ, καταλαβαίνω. Εντάξει, προς Θεό. Οκ, προς Θεό, εντάξει, ωραία. Ωραία, προχωράω. Δεν ξέρω στα οικονομικά στοιχεία μέσα αυτά. Είναι και με οικονομικές υποχρεώσεις που έχουμε σε προμηθευτές για τις οποίες δεν έχουν κοπεί τιμολόγια. Γιατί ακούγονται διάφορα. Εγώ είπα στο γραφείο του Δημάρχου ότι με έχουν πάρει τηλέφωνο κάποιοι προμηθευτές λόγω της πολυετής απασχόλησής μου με το θάρρος. Εδώ βέβαια μιλάω με τα καλύτερα λόγια. Παιδιά, δεν θα χάσετε. Είναι ο Δήμος. Κύριος Μέτοχος, θα χάσετε τα λεφτά σας. Αλλά όταν μαθαίνω ότι υπάρχουν τρία από εδώ, πέντε από εδώ, χρωστάμε στην τέτοια για τα φεστιβάλ, χρωστάμε στην γιορτή μελιού. Συγγνώμη, εγώ αυτό το ακούω πρώτη φορά. Εντάξει. Υπάρχουν προμηθευτές οι οποίοι έχουν απαιτήσει και δεν έχουν δοθεί τιμολόγια, καταρχήν αυτό αποτελεί φορολογική παράβαση. Πρώτα απ' όλα. Από τους ίδιους προμηθευτές προς τη Βιμελ. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, αυτά πρέπει πραγματικά να τα συλλητεύσουμε και να μας τα υποδείξετε κιόλα. Εγώ προσωπικά το έχω πρώτη φορά. Συγγνώμη, παρόλο που δεν είμαι υπεύθυνος γιατί είναι διαχειριστικό το θέμα, αλλά φορολογικά τουλάχιστον υπάρχει τεράστιο θέμα. Παρακαλώ. Υπάρχει κάποιο τιμολόγιο το οποίο δεν έχει δοθεί. Ο Δραμουτανής έχει κόψει τιμολόγιο. Ο Δραμουτανής έχει υπόψη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Επομένως αποδεικνύεται... Να είμαστε λίγο πιο σωστά. Ναι, αποδεικνύεται και κυρία Πρόεδρε. Και εμάς περιπτώσει αν υπάρχει πελάτης ή οποιοσδήποτε συνδιαλέγεται με την Βιμελ, η Βιμελ δεν θα πηγαίνει στον ένα ή στον άλλο, θα πηγαίνει στο λογιστήριο της Βιμελ και το λογιστήριο θα αποφαίνεται. Εγώ κατανοώ απολύτως, αγαπητέ μου Μιχάλη, τον προσωπικό σου αγώνα και το